Σε τροχιά υλοποίησης φαίνεται πως έχουν μπει μια σειρά από σημαντικά έργα στον τομέα του πολιτισμού σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Πελοποννήσου, όπως επιβεβαιώθηκε στη σύσκεψη που είχε ο Περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας με την αρμόδια Υπουργό Λίνα Μενδώνη 9 μήνες μετά την πρώτη της επίσκεψη στην Τρίπολη. Είδαμε τα ενταγμένα έργα και την εξέλιξή τους ένα προς ένα. Είδαμε τα έργα τα οποία είναι προς ένταξη και θα ενταχθούν τις επόμενες εβδομάδες, είναι τα υποψήφια τεχνικά δελτία τα οποία έχουν κατατεθεί από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και κάναμε μία συζήτηση την οποία θεωρώ εξαιρετικά σημαντική που αφορά προτεραιότητες. Δεν αναφερθήκαμε σε μεμονωμένα μνημεία ή μεμονωμένες θεματικές, αλλά μιλήσαμε γενικά για τις προτεραιότητες τις οποίες θα πρέπει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Υπουργείο Πολιτισμού να θέσουμε ως κριτήριο για την προετοιμασία μας, τη σωστή προετοιμασία για την έγκαιρη απορρόφηση των πόρων είτε του Ταμείου Ανάκαμψης μετά από την σημαντική επιτυχία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη 2-3 εβδομάδες πριν στις Βρυξέλλες, είτε για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Και τα δύο αυτά προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν πόρους που μπορούν να αλλάξουν όχι μόνο το πολιτιστικό τοπίο της χώρας μας, αλλά να αλλάξουν γενικά το τοπίο και την εικόνα της χώρας. Εδώ λοιπόν αποφασίσαμε με τον κύριο Περιφερειάρχη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να είμαστε εγκαίρως έτοιμοι για να απορροφήσουμε τους διαθέσιμους πόρους και των δύο συγκεκριμένων προγραμμάτων. Εκ μέρους του Υπουργείου Πολιτισμού και των υπηρεσιών του, του Γενικού Γραμματέα και φυσικά προσωπικά εμού, ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη, διότι πάντοτε είναι αρρωγός και κυρίως παίρνει και πρωτοβουλίες θετικές για ό,τι αφορούν τα θέματα του πολιτισμού στην περιφέρεια. Έχω συνείδηση του αγώνα που κάνει ο Υπουργός μας για τη διάσωση του πολιτισμού μας, των μνημείων μας και για την προώθηση του πολιτισμού μας σε όλα τα επίπεδα. Και χρειάζεται μεγάλος αγώνας για τη λειτουργία των μουσείων μας, για τη διάσωση των μνημείων, μεγάλος αγώνας για αλλαγές που πρέπει να γίνουν και σε αυτό το τομέα και για μεταρρυθμίσεις. Και έχω συνείδηση ότι τα πηγαίνει πολύ καλά και σε αυτό το τομέα. Μας βοηθάει ουσιαστικά στη διάσωση των μνημείων μας εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και της είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Ο κύριος Νίκας, που έδωσε μερικά συμβολικά δώρα από την Πελοποννησιακή Γη στην Υπουργό Πολιτισμού, της απευθύνε πρόσκληση, την οποία και αποδέχθηκε να είναι στα εγγένεια του περιπτέρου που θα τηθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, εν ώψη της επετείου της συμπλήρωσης 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης. Προφανώς θα είμαι παρούσα στα εγγένεια του περιπτέρου στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λογικά είναι, αν θέλετε, η τιμόμενη περιφέρεια. Η Επανάσταση του 21 ξεκίνησε από εδώ. Αυτά όλα τα πράγματα δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες, αλλά αφορούν τους κατοίκους της Πελοποννήσου, τους πολίτες της Πελοποννήσου, διότι οι ίδιοι είναι φορείς αυτής της συγκεκριμένης τοπικής ιστορίας και τοπικής κληρονομιάς.